Ψήφό σας από την αξιωματική αντιπολίτευση και δεν θα ήταν σωστό. Η κυρία Ραχίλ Μακρύ από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στα 2,5 χρόνια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής θητείας, οι θεσμικές προσπάθειες και ο κοινοβουλευτικός αγώνας για την εθνική αξιοπρέπεια, την ουσιαστική οικονομική μεγένθηση και την κοινωνική δικαιοσύνη προσέκρουαν στην αδιαφορία της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Αδιαφορία για κοινωνική δικαιοσύνη, αδιαφορία για τους ανέργους. Στο νομό Κοζάνης και στην ευρύτερη περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, 7 στους 10 νέους δεν βρίσκουν εργασία γιατί ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία είχαν άλλες προτεραιότητες. Η απερχόμενη κυβέρνηση μεριμνούσε για τα νούμερα και για το ξεπούλημα της χώρας αδιαφορώντας για τους κατοίκους της. Στην ενεργειακή καρδιά της χώρας, στον ομό Κοζάνης, φρόντιζαν να αδειοδοτήσουν την ταφή ακόμα και τοξικών αποβλήτων, ενώ δεν στελέχωναν τα τοπικά νοσοκομεία ούτε με αναισθησιολόγους για τα ιατρία πόνου. Σε έναν ομό που πληρώνει με την υγεία των κατοίκων του την ηλεκτροπαραγωγή, δεν υπήρχαν ούτε οδηγοί ασθενοφόρων, κύριε Βορύδη, καθώς η κυβέρνησή σας τους έστειλε σε διαθεσιμότητα. Και έτσι νέοι άνθρωποι πέθαναν στην αναμονή για ένα ασθενοφόρο. Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις παρέμειναν αναπάντητες και στις επίκαιρες ακούγαμε υποσχέσεις που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Η νεοφιλελεύθερη Λέλαπα έβαλε στο στόχαστρο τους εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων και τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Η εμπειρία αντικαταστάθηκε με δίμηνες και οχτάμηνες συμβάσεις ανθρώπων που μόλις μάθαιναν τα βασικά απολύονταν για να αναγκαστούν να τρέξουν στους πολιτικούς πατερούλιδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για να τους βάλουν ξανά σε ένα δίμηνο ή σε ένα οχτάμηνο. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι εργαζόμενοι στους εργολάβους και στους υπερεργολάβους της ΔΕΗ, εκτεθειμένοι σε απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, χωρίς προστατευτικές στολές και εξοπλισμό, χωρίς να πληρώνονται ούτε δεκάρα. Εργαζόμενοι που έχασαν τη ζωή τους σε ταινιόδρομους των ορυχείων, σε συγκολλήσεις σε οχήματα, σε κατολισθήσεις ορυχείων. Άνθρωποι που έμειναν ανάπηροι. Και όλα αυτά γιατί? Για να επιδοτείται ο ιδιώτης, φίλος των πολιτικών του παλαιοκομματισμού. Ευτυχώς βέβαια στις 25 Ιανουαρίου ο άνεμος της ελπίδας έφερε την ανατροπή. Η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων αλλάζει σελίδα στα λάθη των κυβερνώντων που καλούνταν να τα πληρώσουν οι πολίτες. Το όνειρο μιας κοινωνίας με εθνική αξιοπρέπεια, με λαϊκή κυριαρχία, με κοινωνική δικαιοσύνη, χωρίς φαινόμενα ανθρωπιστικής κρίσης δεν θα είναι πλέον όνειρο. Ειδικά για τον ομό Κοζάνης, μοιράζομαι το όραμα της ισόρροπης ανάπτυξης και της δίκαιης κοινωνικής συμβίωσης με όλους τους συμπολίτες μου που πιστεύουν ότι κέντρο της πολιτικής οφείλει να είναι ο άνθρωπος. Το όραμα που περιλαμβάνει εργασία χωρίς μεσαιωνικούς όρους υποδούλωσης στον ιδιώτη αφέντη. Ίση αμοιβή για ίση εργασία διεμήνησε ο Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Είναι καιρός να στελεχωθούν τα ορυχεία και τα ΙΣ με μόνιμους εργαζόμενους, που θα έχουν και τεχνικό εξοπλισμό και απαραίτητη εκπαίδευση ώστε να μην υπάρχουν ατυχήματα. Είναι καιρός να αποδοθεί δικαιοσύνη προς την τοπική κοινωνία, που πληρώνει βαρύ υγειονομικό τίμημα με την πρόσληψη δυνάμει εντοπιότητας των εργαζομένων, που πληρούν τις απαιτήσεις των προκυρωσόμενων θέσεων. Είναι καιρό στα δύο μεγάλα νοσοκομεία του νομού, Μαμάτσιο και Μποδοσάκιο, να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για τους πολίτες. Γιατροί που θέλουν να τα στελεχώσουν υπάρχουν. Πολιτική βούληση δεν υπήρχε, γιατί προτεραιότητα για σας είχαν οι εργολάβοι. Τώρα κάθε κατεργάρης θα πάει στο πάγκο του. Δεν είναι δυνατόν κάτοικοι προς μετεγκατάσταση οικισμών να καλούνται να πληρώσουν κτηματογραφικά τέλη για περιουσίες που έχουν απαλωτριωθεί από τη ΔΕΗ και να εμπέζονται τόσο από τη διορισμένη διοίκηση της εταιρείας όσο και από την αρμόδια υπηρεσία κτηματογράφησης. Η λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα οφείλει να είναι άμεση και μόνιμη. Δεν είναι δυνατόν να ξεσπά φωτιά στο Αίσθητο Λεμαΐδας, γιατί οι ειδικοί επιτηρητές που είχαν αποτρέψει παρόμοιες καταστροφές στο παρελθόν έχουν απολυθεί ή μετατεθεί εξαιτίας περικοπών.
Για όσους δεν γνωρίζουν, η φωτιά στο συγκεκριμένο ατμοηλεκτρικό σταθμό κατέστρεψε εξοπλισμό εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ήρθε λοιπόν ο καιρός το ελληνικό κράτος να μην υποκύπτει σε απαιτήσεις ολιγαρχών. Η απευθείας αναθέση του λιγνητορυχείου της Βέβης και οι νομοθετικές ρυθμίσεις χαρίσματος λιγνητορυχείων που κατήχε η ΔΕΗ πρέπει να επανεξεταστούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και να ακυρωθούν αν αυτές το βλάπτουν. Στο ίδιο πλαίσιο οφείλει να ολοκληρωθεί και η μονάδα Πτολεμαΐδα 5, προκειμένου και η δημόσια επένδυση να εξασφαλιστεί και η τοπική κοινωνία να ξεφύγει από τον εφιάλτη της ανεργίας που την είχαν καταδικάσει. Η ρυθμιστική αρμοδιότητα του κράτους δεν δύναται να εξαντλείται στην αποδόμηση, αλλά στην οικοδόμηση δομών στο πλευρό του πολίτη. Οι παραγωγοί ζαχαρότεφλου του νομού ακόμα περιμένουν την πληρωμή των κόπων τους από την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης που απαξιώσατε και στοχοποιήσατε. Η σοβαρότητα και σταθερότητα στη φορολογική πολιτική και η επικέντρωση της προσοχής στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν πυλώνα πραγματικής ανάπτυξης. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως εξ αρχής φοροφυγάδες και θα πρέπει να πληρώνουν τα βάρη που τους αναλογούν και όχι να απαιτείται αντίτιμο από υπηρεσίες που δεν έλαβαν. Επιπρόσθετα προϊόντα αιχμής για τις ελληνικές εξαγωγές, όπως τα ροδάκινα, μπορούν να λάβουν τη μέρημνα που τους αρμόζει. Εναλλακτικές διαδρομές εξαγωγής με αξιοποίηση υποδομής που δεν χρησιμοποιείται και φροντίδα δράση σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής για τα προϊόντα που αποδίδουν πολύτιμο συνάλλαγμα στη χώρα μπορούν να μετατρέψουν το κράτος από τροχοπέδι σε μοχλό ανάπτυξη της οικονομίας. Δικαιοσύνη θα πρέπει να υπάρχει και στα διοικητικά όρια των Δήμων, χωρίς ανούσιες συνενώσεις περιοχών που δεν διαθέτουν ομοιομορφία προβλημάτων και αναγκών. Όταν η κεντρική εξουσία προβαίνει σε καλλικρατικές διοικητικές συγκεντρώσεις αρμοδιοτήτων, χωρίς τη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, το μόνο αποτέλεσμα που παράγεται είναι αποτυχία, όπως στην περίπτωση του Βελβεντού. Γι' αυτό το σχέδιο ο Καλλικράτης οφείλει να επανεξεταστεί ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά του. Στην ίδια βάση πρέπει να επανεξεταστούν οι στρατιωτικές δομές της χώρας. Ο νομός Κοζάνης και ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα έχει ανάγκη το πρώτο σώμα στρατού που διασφαλίζει την εθνική ακεραιότητα η οποία αποτελεί προτεραιότητα σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό όλων των Ελλήνων. Η διασφάλιση των ανωτέρων προϋποθέτει και την παροχή ορθή πολιτικής παιδείας για τους νέους και συνεχή κατάρτιση για όλους. Με παιδεία και πραγματική ανάπτυξη θα έρθουν πίσω στην πατρίδα μας διαπρεπείς επιστήμονες και θα σταματήσει η Ελλάδα να στέλνει τα παιδιά της στο εξωτερικό γιατί δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Η ορθή παιδεία διδάσκει ότι πολιτικός ρεαλισμός δεν είναι η άνευ λόγου υποχωρητικότητα, αλλά η διεκδίκηση των εθνικών συμφερόντων. Η διαπραγμάτευσή σας οδηγούσε τους Ευρωπαίους να σας χτυπούν στο κεφάλι με εφημερίδες. Η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης όλων των Ελλήνων ανέκτησε την εθνική υπερηφάνεια με τρόπους θεσμικά σωστούς και οικονομικά βάσιμους. Μη καταφεύγετε λοιπόν σε δικολαβίστικα επιχειρήματα για να δικαιολογήσετε την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας. Το άρθρο 28 του Συντάγματος, κύριε Μητσοτάκη, αναφέρεται σε υπερεθνικούς οργανισμούς και όχι σε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που προσβάλλουν το ελληνικό κοινοβούλιο. Άλλωστε, λίγο όψιμα θυμήθηκε το Σύνταγμα η κυβέρνηση των κομμάτων που δήλωναν ότι νομοθετούν εκτός του Συντάγματος και υλοποιούσαν συμφωνίες κομμένες και ραμμένες στα συμφέροντα των πιστωτών, που συναγωνίζονταν με την Τρόικα στην ανάληψη επώδυνων άχρηστων μέτρων εις βάρος του λαού. Αυτοί οι οποίοι υπέγραφαν συμφωνίες σκανδαλώδεις, άνισες και ετεροβαρείς που υπογράψατε για να κερδίζει μόνο η Γερμανία. Όπως για παράδειγμα με τη ΔΕΗ, που αν παραμένατε στην εξουσία θα την παραδίδατε στην κρατική γερμανική RWE, που ευτυχώς αυτή θα σταματήσει. Οι συμφωνίες τις οποίες υπογράφατε είτε θυμίζουν λίγο τη φάρμα των ζώων, όπου όλα τα ζώα υποτίθεται ότι είναι ίσα, αλλά κάποια είναι πιο ίσα από τα άλλα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρέχω την ψήφο εμπιστοσύνης μου στην κυβέρνηση, της οποίας οι χειρισμοί βρίσκουν σύμφωνο πάνω από το 75% του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ.